Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα 4 Ιουνίου και αμέσως τώρα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Να παρακολουθήσουμε πρώτα σε τίτλους τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Fake news, οι 6.000 πρόσφυγες και μετανάστες στα σύνορα του Εύρου. Αποκαλυπτικά βίντεο τα οποία καταγράφουν κίνηση στην τουρκική πλευρά, παρουσιάζει η Δέλτα Τηλεόραση. Προληπτικές δειγματοληψίες για τον κορονοϊό ξεκίνησαν στην Ξάνθη. Περί παραπληροφόρησης μιλά ο πρόεδρος των συνοριοφυλάκων Εύρου Χρυσοβαλάντης Γιαλαμάς αναφορικά με τα δημοσιεύματα που θέλουν 6.000 πρόσφυγες και μετανάστες να προσπαθούν να εισέλθουν παράνομα στην χώρα. Την ίδια στιγμή, οι κάτοικοι των ακριτικών περιοχών δηλώνουν προβληματισμένοι με τις ειδήσεις, χωρίς βέβαια να έχουν παρατηρήσει κάτι με τα μάτια τους. Με στόχο την παραπληροφόρηση, μια ομάδα τουρκικών ιστοτόπων πλημμύρισαν το διαδίκτυο με fake news για μια ορδή 6.000 προσφύγων και μεταναστών που προσπαθεί να περάσει για άλλη μια φορά, τις τελευταίες ώρες όμως, τα ελληνικά σύνορα στην περιοχή του Εύρου. Αρκετά μάλιστα ελληνικά μέσα προχώρησαν σε αναδημοσιεύσεις σκορπώντας τον πανικό στους κατοίκους του ακριτικού νομού. Σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με την αστυνομία, την συνοριακή φύλαξη αλλά και κατοίκους των περιοχών που αποτελούσαν περάσματα, είναι πλέον σίγουρο ότι ποτέ δεν έφτασε τέτοιος αριθμός συγκεντρωμένα στα σύνορα των δύο γειτονικών χωρών. Ναι, μεν υπάρχει κινητικότητα, αλλά όχι πέραν του συνηθισμένου, δηλώνει ο πρόεδρος των συνοριοφυλάκων Εύρου Χρυσοβαλάντης Γιαλαμάς. Πράγματι, από χθες το βράδυ υπάρξει όλη αυτή η πληροφόρηση και μια πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα στην πλευρά Τουρκίας με λεωφορεία, με αυτοκίνητα και στην περιοχή της Αδριανούπολης αλλά και στην περιοχή των υψάλων εδώ στο Τελωνείο των Κήπων και με νούμερα τα οποία βγήκανε. Τα οποία ήταν πραγματικά πάρα πολύ για 5.000-6.000. Από τη δική μας πλευρά θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα, η οποία για μας είναι τελείως συλλογική αυτή η κινητικότητα, σε όλη την περιοχή, την ιερογραμμή του Εύρου. Όμως για κάθε πανεδεχόμενο είμαστε σε επαγρύπνηση, δεν έχουμε κανένα εφησυχασμό. Αντιθέτως, ψυχραιμία, αποφασιστικότητα και ηθικό ακμεότητο να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε άλλη μαζική εισβολή μέσα εισαγωγικά ξαναέρθει εδώ πάλι στην περιοχή μας. Επιπλέον, κυκλοφόρησε η είδηση ότι οι συγκεντρωμένες δυνάμεις στην περιοχή διατάχθηκαν να είναι σε επιφυλακή. Αυτό εν μέρει είναι σωστό, αλλά είναι κάτι που ισχύει από τα τέλη του Φεβρουαρίου, όταν το πρώτο κύμα εργαλειοποιημένων προσφύγων στις Καστανιές και αποπειράθηκε να περάσει στην Ελλάδα. Από τότε και με τη σταδιακή θωράκιση των σύνορων, οι δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή και εγρήγορση. Έχουν αυξηθεί οι περιπολίες. Η επαγρύπνηση είναι πλέον σε καθημερινή βάση. Όπως είπα και πριν, είμαστε σε ετοιμότητα και θα είμαστε πάντα σε ετοιμότητα, καθώς είναι ιερό μας καθήκον. Και πλέον, πέρα από το ιερό μας καθήκον, νομίζω ότι είμαστε και πλέον και πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι από το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και όλο το Μάρτιο, το οποίο ζήσαμε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ήδη οι ενισχυτικές δυνάμεις είναι στον Εύρο, ήδη είναι αναπτυγμένες στο ποτάμι, εκεί που πρέπει να είναι και σε άλλες περιοχές σε όλη την ιερογραμμή του Εύρου και νομίζω ότι τα σύνορά μας αυτή τη στιγμή φυλάζονται πάρα πολύ καλά. Από την άλλη πλευρά, κάτοικοι ακριτικών περιοχών όπως ο Πέπλος, που στο παρελθόν δεχόταν σχεδόν καθημερινά ροές, δηλώνουν ανήσυχοι για την κατάσταση, ενώ μια ομάδα πολιτών δηλώνουν ακόμη και σήμερα πως έχουν πλέον συνηθίσει τη στάση αυτής της Τουρκίας και των παράνομων εισόδων στην χώρα. Δύσκολη περίπτωση και μας πειράζει εμάς σαν ανθρώπους εδώ. Έτσι δεν είναι? Εσείς είστε κοντά, ανησυχείτε? Βέβαια ανησυχούμε. Φοβάμαστε να κοιμηθούμε τα βράδια μας, γιατί από εδώ περνάνε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ξένοι περνάνε. Κάθε μέρα από το Τυχερό, από το Πέταλο, εδώ το δικό μας το Πέταλο το Εύρο, από Φέρες, από το Δέλτα Εύρο, περνάνε κάθε μέρα. Λέτε πολύ, δηλαδή πόσοι περνάνε κάθε μέρα? 15, 20, 30. Να συγκεκριμένα προχθές ένα παιδί που είναι η δουλειά του, ήταν στο Τυχερό, ήταν 15, πιάσαν μόνο 4. Οι άλλοι μέσα από τα βάτα, από τα αυτά το σκάσαν, φύγανε. Στρατιωτικός, αλλά ανυψιός μου. Αυτό εξαρτάται από τις προθέσεις που έχουν, από αυτά που θέλουν και η Ευρώπη που θέλει και η Τουρκία που τις πρόχνουν την Τουρκία. Γιατί δεν είναι μόνο, ξέρεις, κάτι ζήτημα του τουρκικού αυτό, αν θα φύγουν οι μετανάστες ή όχι. Αυτό το θέλει και η Ευρώπη, τους μετανάστες. Άσχετα και άμα κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους ότι δεν τους θέλουν. Θέλουν τόσους να χτυπάνε το εργατικό κίνημα. Θέλουν τόσους που να μπορούν να ρίχνουν τους μισθούς. Αυτά θέλουν. Γι' αυτό, αν ήθελαν να τους σταματήσουν τους μετανάστες, μπορούσαν. Σταματάνε τον πόλεμο και την πείνα και τη φτώχεια και τη δυστυχία στις χώρες αυτές και σταματάνε όλα. Αλλά ούτε οι Αμερικάνοι το θέλουν, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση το θέλει. Κανένας δεν το θέλει. Δηλαδή, ποιον κοροϊδεύουν?
Εδώ στην περιοχή τη δικιά σας παρατηρούνται πρόσφυγες και μετανάστες να περνάνε? Παρατηρούνται εδώ αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα από 20-30 χρόνια που γίνεται. Τώρα γίνεται αυτό το πράγμα. Με τόσο στρατό δηλαδή και αστυνομία συνεχίζουν και περνάνε. Τώρα εντάξει, τώρα μπορεί να μην περνάνε. Κάποια διαστήματα σταματάνε. Δεν είναι συνέχεια. Αλλά αυτό το φαινόμενο είναι. Παλιά περνούσαν μέσα από τα χωράφια, ρημάζαν τους τόπους. Αλλά είναι παλιό το φαινόμενο αυτό. Δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Τώρα αυτούς τους λένε ότι έχουν 6.000 στην Αδριανούπολη και θέλουν πάνε να τους κινητοποιήσουν. Τι λέτε γι' αυτό? Πού να ξέρω πόσους έχουν στην Αδριανούπολη. Αυτοί μπορεί να έχουν και παραπάνω. Αναλόγως η Τουρκία τι παιχνίδια θέλει να παίξει και βάζει μέσα το πρόστιχο αυτών μέσων. Εκμεταλλεύονται όλους τους ανθρώπους, δημιουργούν τους ανθρώπους σαν αντικείμενα. Και από εκεί πέρα καταλαβαίνετε πόσο βρώμικο παιχνίδι παίζεται. Αυτό δεν το γνωρίζω γιατί δεν πήγα καθόλου στο αυτό. Τα ακούω κι εγώ από τις τηλεοράσεις όμως. Όχι ότι αυτό για τον κόσμο δεν ακούς τίποτα. Που τους πηγαίνουν μέσα στο πέταλο ή αυτό. Ότι περνάνε πάλι. Αλλά περνάνε από άλλα σημεία, όχι από τον πέπλο. Γεμιστή, φυλαχτό, κορνοφολιά. Από εκεί. Αλλά όλα αυτά που ακούγονται για κινητικότητα μέσα στην Τουρκία, λέτε ότι είναι παραπληροφόρηση? Μπορεί να είναι και παραπληροφόρηση, δεν ξέρω τι να πω. Δεν γνωρίζω. Εδώ ανησυχείτε ως κάτοικοι? Καθόλου. Εμείς σαν κάτοικοι εδώ πέρα είμαστε φύλακες των συνόρων. Και δεν έχουμε πρόβλημα καθόλου. Ούτε τους φοβόμαστε. Είμαστε και εθνοφρουρά και δεν φοβόμαστε τίποτα. Αποκαλυπτικά βίντεο, τα οποία καταγράφουν κίνηση στην τουρκική πλευρά, παρουσιάζει η Δέλτα τηλεόραση. Στο υλικό που έχει στη διάθεσή της φαίνεται πως στην περιοχή της Ανδριανούπολης οι Τούρκοι τοποθετούν μεγάλα τόλ κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα για την στέγαση μεταναστών και προσφύγων. Δεύτερο βίντεο καταγράφει την αποβίβαση από οχήματα προσφύγων και μεταναστών κατά μήκος των συνόρων. Στα βίντεο που έχει στην κατοχή της η Δέλτα τηλεόραση, τα οποία μαγνητοσκοπήθηκαν πριν από 4 ημέρες στην περιοχή της Ανδριανούπολης, φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουν τοποθετηθεί μεγάλα τόλ για να στεγάσουν πρόσφυγες και μετανάστες κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα. Οι πληροφορίες δεν είναι επιβεβαιωμένες, αλλά οι εικόνες που έχει στη διάθεσή της η Δέλτα τηλεόραση αποκαλύπτουν την κινητικότητα που παρατηρείται από την άλλη πλευρά των συνόρων. Έτσι προκύπτουν πολλά ερωτηματικά για το αν αυτό είναι ακόμα οργανωμένο σχέδιο της Τουρκίας να δημιουργήσει μόνιμες εγκαταστάσεις προσφύγων και μεταναστών στα σύνορα με την Ελλάδα. Στο δεύτερο βίντεο, όπως θέλουν οι πληροφορίες της Δέλτα τηλεόρασης, οχήματα αποβιβάζουν πρόσφυγες και μετανάστες σε περιοχές που βρίσκονται στο ύψος της Γεμιστής. Η Ελλάδα στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι ενδεχόμενο κλιμάκωσης από πλευράς της Τουρκίας δεν θα οδηγήσει σε ελληνοτουρκική αλλά σε κρίση των συνολικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας, κάνοντας αναφορά στις τουρκικές προκλήσεις αλλά και τις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Μήνυμα στην Τουρκία πως η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις σεβόμενη το διεθνές δίκαιο, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνάντησή του με την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Πληροφορίες για κινητικότητα στην τουρκική πλευρά, αλλά όχι οργανωμένο σχέδιο μετακίνησης μεταναστών, είχε η Ελλάδα το βράδυ της Τετάρτης, όπως έκανε γνωστό μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Γιώργος Κουμουτσάκος. Είχαμε και εμείς χθες το βράδυ αργά την πληροφορία για μια κινητικότητα. Δεν επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο. Mm-hmm. Φαίνεται να υπάρχει μια μικρή κινητικότητα αυθόρμητη μεταναστών, όπως συνήθως γίνεται. Δεν υπάρχει κάτι έκτακτο. Σε κάθε περίπτωση και οι ένοπλες δυνάμεις, αλλά κυρίως οι αστυνομικές δυνάμεις που είναι στο σύνορο, είναι εκεί. Η εγρήγορση δεν σταμάτησε ποτέ από τα γεγονότα του Μαρτίου και μέχρι σήμερα. Είμαστε απολύτως σε θέση να τα αντιμετωπίσουμε. Τα συμπεράσματα είναι πολύ συγκεκριμένα από εκείνη την περίοδο. Οι αποφάσεις επίσης και όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει αυτό το δίμηνο για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η άμυνα του συνόρου και η προστασία των συνόρων μας, που είναι και ευρωπαϊκά σύνορα, πλέον και με την θέση των Ευρωπαίων, τα οποία καλείται η Ελλάδα να προστατεύσει. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας ξεκαθάρισε ότι στον Εύρο η κατάσταση δεν έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Όσον αφορά τα ζητήματα του Εύρου, δεν επιβεβαιώνεται καμία διαφορετική κινητικότητα σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει όλες τις προηγούμενες ημέρες.
Παράλληλα, ο αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφερόμενος στις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις, επεσήμανε ότι είμαστε μπροστά σε μια εξελισσόμενη τουρκική στρατηγική, την οποία μάλιστα χαρακτήρισε πολυμετωπική πίεση. Η Τουρκία δεν πρόκειται εύκολα να στερήσει τον εαυτό της από τη δυνατότητα που της δίνει η μεγάλη δεξαμενή των 4 εκατομμυρίων μεταναστών και προσφύγων που έχει στο έδαφος της, όταν αποφασίσει να τους χρησιμοποιήσει για να επιχειρήσει να ασκήσει για λόγους γεωπολιτικής σκοπιμότητας πίεση δια της Ελλάδας στην Ευρώπη. Διότι τελικά άρα παραμένει ανοιχτό, λέτε, παραμένει αυτό το μέτωπο πάντα. Και ο συνδυασμός της επόμενης χρονικής περίοδου, των επόμενων μηνών που είναι οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν τέτοιες μετακινήσεις, μας κάνει ακόμα πιο, αν θέλετε, έτοιμους και σε ακόμα μεγαλύτερη ετοιμότητα για να απαντηθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η Τουρκία προκαλεί και το κάνει σε πολλά μέτωπα. Στον αντίποδα, η Ελλάδα στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι ενδεχόμενο κλιμάκωσης από πλευρά της Τουρκίας δεν θα οδηγήσει σε ελληνοτουρκική αλλά σε κρίση των συνολικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας, κάνοντας αναφορά στις τουρκικές προκλήσεις αλλά και τις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Με αποκορύφωμα τη δημοσίευση στο φύλλο της τουρκικής εφημερίδας της κυβέρνησης αιτήσεων για άδεια έρευνας και εξόρυξης υδρογόνων ανθράκων από την κρατική τουρκική εταιρεία πετρελαίου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απέστειλε χθες, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, επιστολές προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριο Σαρλ Μισελ, και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Γίνεται ξεκάθαρο ότι ενδεχόμενο κλιμάκωσης από πλευράς της Τουρκίας δεν θα οδηγήσει σε ελληνοτουρκική, αλλά σε κρίση των συνολικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Εξάλλου μήνυμα στην Τουρκία πως η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις σεβόμενη το διεθνές δίκαιο, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σύντομη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Με αφορμή την κλιμακούμενη προκλητικότητα της Άγκυρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε πως η χώρα θα αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις σεβόμενη το διεθνές δίκαιο, όπως έκανε πάντα, έτσι και τώρα η Ελλάδα δεν θέλει την ένταση. Απευθυνόμενος στην κυρία Σακελαροπούλου, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα να ξεπεράσουμε και αυτή την ένταση. Σας διαβεβαιώνω ότι η στήριξη της Ευρώπης στα ελληνικά δίκαια είναι δεδομένη και δεν την αφισβήτησε ποτέ, όπως συνέβη και στον Εύρο. Η Ελλάδα έχει αναλάβει την προστασία των συνόρων όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσθεσε. Από την πλευρά της, η κυρία Σακελαροπούλου επεσήμανε πως οι εντάσεις συνεχίζονται από την πλευρά της Τουρκίας. Επισκέφθηκα την Θράκη. Ταυτόχρονα έχουμε τα ζητήματα με την αφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από την Τουρκία και η απάντηση είναι προφανής, ανέφερε χαρακτηριστικά. Θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με την αντιστράτηγο εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Ζαχαρούλα Τσιριγότη, την οποία θα συναντήσουμε μέσω Skype. Καλησπέρα σας, κυρία Τσιριγότη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που σήμερα είστε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, γιατί πραγματικά νομίζω ότι έχετε τις γνώσεις να μας αναλύσετε αυτά τα όλα σας συμβαίνουν, γιατί έχουμε πλέον μία νέα προκλητικότητα από την Τουρκία. Όχι ότι είχαν ησυχάσει οι καταστάσεις, η ετοιμότητα υπήρχε, έτσι λένε όλοι, υπάρχει ετοιμότητα, αλλά νομίζω ότι από χθες το βράδυ αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι θα ζήσουμε και πάλι ένα τριήμερο όπως ζήσαμε την καθαρά Δευτέρα. Καταρχήν, μεταναστευτικές ροές στην περιοχή σας τις γνωρίζετε από τη δεκαετία του 90. 40 χρόνια πλέον έχουν περάσει και οι μεταναστευτικές προσφυγικές ροές δεν έχουν σταματήσει. Ο Εύρος πάντα ήταν στις προτεραιότητες της κάθε κυβέρνησης της χώρας και η κάθε μία έχει κάνει τα δικά της βήματα για να θωρακίσει περισσότερο τον Εύρο. Η κινητικότητα που ενδεχομένως παρουσιάζεται αυτή τη χρονική περίοδο μπορεί να είναι και από τη στάθμη του ποταμού που έχει πέσει και συνήθως μπορούμε να την κατατάξουμε στη φυσιολογική κινητικότητα. Μέχρι στιγμής δεν ξέρω τι πληροφορίες ακριβώς υπάρχουν. Είδα βέβαια και αυτά που δείξατε πριν,
Όμως ο Εύρος πάντα ήταν η πρόκληση σε εισαγωγικά για την Τουρκία για να μπορέσει μέσα από, τα 180 χιλιόμετρα που είναι η έκτασή του να περάσουν πρόσφυγες και μετανάστες στην Ευρώπη. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα σύνορα του Εύρου είναι ταυτόχρονα και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Μάλιστα. Πάντα ήταν στις προβλέψεις του Ερντογάν φυσικά, αλλά τώρα μιλάμε για μια εργαλειοποίηση πλέον μετά των ανθρώπων. Και ξέρετε, εδώ είναι πολλές φορές που απόψεις διήστανται σχετικά με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στον Εύρο. Έχουμε και τους αστυνομικούς, τους συναδέλφους σας, οι οποίοι ζουν κάποιες πρωτόγνωρες καταστάσεις. Μην ξεχνάμε ότι πολλοί είναι και αυτοί που έρχονται από την Ενδοχώρα, από την Αθήνα, από άλλες περιοχές. Προσπαθούν και αυτοί να φυλάσσουν τα σύνορα. Αλλά πόσο θα αντέξει όλη αυτή η κατάσταση με το πηγενέλα των αστυνομικών που γίνεται συνεχώς. Μόλις έχουμε κάποια προκλητικότητα, κάποια κινητικότητα, κατευθείαν βλέπουμε αστυνομικούς να έρχονται από άλλες περιοχές της χώρας μας. Τελικά τι θα γίνει, έτσι θα πάει αυτό? Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι οικογένειες έχουν, έτσι. Η κατάσταση στον Εύρο πλέον έχει περάσει σε άλλη φάση. Ναι, και στα προηγούμενα χρόνια, έχετε απόλυτο δίκιο, έγιναν αρκετές προσπάθειες να ανοίξουν τον Εύρο. Στη δικιά μας τη γλώσσα έτσι το λέγαμε. Mm-hmm. Είναι πλέον, νομίζω, η πιο κατάλληλη στιγμή από τη στιγμή που το επίπεδο της προκλητικότητας και της επιθετικότητας, μπορούμε να πούμε, οργανωμένα πλέον από την Τουρκία, mm-hmm. να σκεφτούμε μήπως θα έπρεπε να ιδρυθεί πλέον μια συνοριακή αστυνομία, όπως έχουν και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκλειστικά για τα χερσαία σύνορα. Και να ξεκινήσουν βέβαια με τον Εύρο, η πρωτοβουλία της πρόσληψης 400 συνοριοφυλάκων ήταν πάρα πολύ καλή και μάλιστα συζητιόταν εδώ και 3-4 χρόνια να γίνει αυτό. Απλώς το μνημόνιο ήταν αυτό που σταματούσε mm-hmm. την πρόσληψη των συνοριοφυλάκων. Θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστό σώμα για μένα που δηλαδή να φυλάει τα σύνορα. Δηλαδή εκτός συνοριοφυλάκων, άλλο οι συνοριοφύλακες, άλλο το σώμα συνοριακής φύλαξης το οποίο αναφέρεται τώρα. Η αστυνομία είναι μία. Mm-hmm. Όμως είδαμε τελευταία ότι η κυβέρνηση προσέλαβε 400 συνοριοφύλακες. Ναι. Οι συνοριοφύλακες αυτοί οι 400 με την πάροδο των ετών και αφού περάσουν δηλαδή 8 χρόνια θα ενταχθούν και αυτοί mm-hmm. στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Mm-hmm. Ίσως λοιπόν επειδή η προκλητικότητα είναι πλέον διαφορετική από ότι τα άλλα χρόνια, να πρέπει να σκεφτεί η κυβέρνηση την ίδρυση όπως είχε σκεφτεί και κατά το παρελθόν το 2013 ο κύριος Δένδιας, να σκεφτεί πλέον την ίδρυση συνοριοφυλακής με μόνιμο προσωπικό, γιατί όπως πολύ καλά το θίξατε, δεν μπορεί κάθε τρεις και λίγο να έρχονται οι δυνάμεις από όλη την Ελλάδα. Οι μόνιμοι συνοριοφύλακες που θα είναι από το νομό του Εύρου θα ξέρουν και καλύτερα την περιοχή και θα εκπαιδευτούν και κατάλληλα και θα είναι εκεί μόνιμα. Δεν μπορούμε δηλαδή τη μια μέρα να έχουμε 500 αστυνομικούς να επιχειρούν και την άλλη μέρα να έχουμε 2.000 και να φεύγουν και να έρχονται. Mm-hmm. Είναι νομίζω η κατάλληλη στιγμή. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να το δούμε λίγο πιο συνολικά το θέμα αυτό, mm-hmm. γιατί δεν είναι μόνο τα χερσαία και τα παρέμβρια σύνορα του Εύρου. Έχουμε δει κατά το παρελθόν ότι όταν σφίγγει ο κλοιός, να το πω έτσι, στο θέμα της προστασίας των συνόρων, ανοίγει και η δίωδος από Τουρκία προς Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη. Yeah. Και βλέπουμε να έχουμε και βάρκες εκεί, που σημαίνει ότι θα πρέπει ταυτόχρονα να ενισχυθεί και το λιμενικό. Η κατάσταση με την Τουρκία έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Οι προκλήσεις είναι καθημερινές και στον Εύρο και στο Αιγαίο. Και αυτή τη φορά, μετά την αποτυχία που είχε η Τουρκία στον Εύρο, να ξέρετε ότι θα το κάνει πιο οργανωμένα και ταυτόχρονα και στο Αιγαίο. Ήδη βλέπουμε ότι με την άρση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας στην Τουρκία, βλέπουμε και ροές
στο Αιγαίο, στα ελληνικά νησιά, αλλά βλέπουμε ταυτόχρονα και την κινητικότητα στα σύνορά μας με την Τουρκία στον Εύρο. Ξέρετε, αυτή τη φορά, μετά και τα περιστατικά τα προηγούμενα που ξεκίνησαν από την Καθαρά Δευτέρα και μετά, είδαμε για πρώτη φορά την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον να ενδιαφέρεται για τα σύνορά της, για τα σύνορα που βρίσκονται στον Εύρο και είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδαμε δυνάμεις της Frontex να βρίσκονται εδώ στην περιοχή. Πιστεύετε πόσο ακόμη αυτό θα πάει, γιατί σίγουρα οι μετανάστες αυτό που επιχειρούν δεν είναι να μπουν στην Ελλάδα, στην Ευρώπη θέλουν να πάνε. Η Frontex επιχειρεί από το 2013. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στον Εύρο. Mm-hmm. Πάντα υπήρχε και μάλιστα το 2018 αυξήσαμε και λίγο τη δύναμη της Frontex και αυξήθηκε και η δύναμη λίγο, ελάχιστα, όχι πολύ, στο πλαίσιο της επιχείρησης Ασπίδα. Και με τεχνικά μέσα, αλλά και με ανθρώπινο δυναμικό. Η Frontex όταν την καλούμε, γι' αυτό έγινε και ο οργανισμός και αύξησε το ανθρώπινο δυναμικό, θα συνεχίσει να έρχεται. Ανάλογα τα επιχειρησιακά σχέδια της χώρας μας προς τη Frontex. Όσους δηλαδή ζητήσουμε θα έρχονται. Mm-hmm. Θα αντέξει, πρέπει να αντέξει και θα αντέξει γι' αυτό το σκοπό λειτουργεί κιόλας και γι' αυτό το σκοπό αναβαθμίστηκε, όπως σας είπα και πριν, η δύναμή της. Όμως, αν μου επιτρέψετε τη λέξη αγαπάμε εμείς τη χώρα μας, δεν την αγαπάει η Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο είπα και πριν ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η μόνιμη δύναμη που υπάρχει στον Εύρο. Mm-hmm. Και πέρα από το ανθρώπινο δυναμικό, σίγουρα χρειάζονται και τεχνικά μέσα για να λειτουργήσει όλο αυτό. Σαφώς. Το 2016, μετά από την εμπειρία που είχαμε το 2015 στα νησιά, ο στόχος μας πλέον ήταν πώς θα αναβαθμίσουμε τον Εύρο. Γι' αυτό το λόγο έγινε μία μελέτη και μία εκτίμηση απειλής. Ο τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Τόσκας, βρήκε χρήματα, εξασφάλισε χρήματα, χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός της ενίσχυσης των μέσων επιτήρησης του Εύρου, ο οποίος ολοκληρώθηκε το Νοέμβρη του 2019. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο της τάξης των 15 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Mm-hmm. Η κυρία Γεροβασίλη είχε ανακοινώσει την ίδρυση τμήματος πλωτής αστυνόμευσης, πλην όμως με την αλλαγή την πολιτική δεν ολοκληρώθηκε αυτή η δέσμευσή της, mm-hmm. όπως και η ίδρυση Διεύθυνσης Αλλοδαπών Εύρου. Mm. Όσον αφορά το τμήμα πλωτής αστυνόμευσης, είχε εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αναβαθμιστούν και τα πλωτά μέσα της ελληνικής αστυνομίας. Mm. Θέλει μια συλλογική προσπάθεια και από την πλευρά της αστυνομίας, του στρατού και το λιμενικό. Θέλει ένα συνολικό σχεδιασμό. Έτσι. Τα τεχνικά μέσα σε λίγο θα τα δούμε, γιατί το έργο είναι σε εξέλιξη της επιτήρησης των συνόρων μας. Mm-hmm. Έχει ενισχυθεί κατά το παρελθόν. Μην ξεχνάμε, ήμασταν στα μνημόνια και τα οικονομικά της χώρας δεν ήταν και τόσο καλά. Όμως και με οχήματα είχε ενισχυθεί και με θερμικές κάμερες και συνήθως ο Frontex έφερνε πιο ενισχυμένο τεχνολογικό εξοπλισμό. Mm-hmm. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, κυρία Τσιριγότη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Να έχετε καλό βράδυ. Καλά. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Ένας θάνατος και 15 νέα κρούσματα είναι ο σημερινός απολογισμός του κορονοϊού στην χώρα, όπως ανακοινώθηκε μέσω γραπτής ανακοίνωσης που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλούν τα νέα κρούσματα στην περιοχή της Ξάνθης και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε να διενεργηθούν μαζικοί έλεγχοι. Οι έλεγχοι ξεκίνησαν την Πέμπτη και ενδέχεται να συνεχιστούν έως και το Σάββατο στους δήμους Μίκης, Ξάνθης, Αυδείρων και Τοπείρου. Το τριήμερο 4 έως 6 Ιουνίου
Θα πραγματοποιηθούν οι προληπτικές δειγματοληψίες σε δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Αυτό αποφασίστηκε στη διάρκεια σύσκεψης μέσω τηλεδιάσκεψης με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για τον Κορονοϊό, καθηγητή λοιμοξιολογίας Σωτήρη Τσιόδρα, τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας Παναγιώτη Αρκουμανέα, τον δήμαρχο Ξάνθης Μανώλη Τσέπελη και τον δήμαρχο Μίκης Δελίχου Σεϊν Ριντβάν, καθώς και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι κάτοικοι των Δήμων Μίκης, Ξάνθης, Αυδείρων και Τοπείρου κλήθηκαν να προσέλθουν στο Κέντρο Υγείας Εχήνου, όπου τους ελέγχους διενεργούν τρία συνεργεία στο Αγροτικό Ιατρείο Μίκης και Πάχνης. Όσον αφορά στην πόλη της Ξάνθης, συνεργεία στήθηκαν μπροστά στο Δημοτικό Αμφιθέατρο απέναντι από την Ομαρχία και στον συνοικισμό Κυψέλη στο πάρκο απέναντι από το Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Την Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, έλεγχοι θα διενεργούνται στην κοινότητα Σατρών, στο Αγροτικό Ιατρείο Σμύνθης, στο Αγροτικό Ιατρείο Κεντάβρου, καθώς και στους οικισμούς Κυμέρια, Σέλερο και Εύλαλο. Το Σάββατο 6 Ιουνίου οι δειγματοληψίες θα συνεχιστούν εφόσον κριθεί απαραίτητο. Σύμφωνα με πληροφορίες, 5 από τα συνολικά 19 κρούσματα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας την Τρίτη προέρχονται από τη Θράκη, 2 από τον Εχήνο, 2 από το Σουφλί και 1 από την Κομωτινή. Ανάμεσα τους βρίσκεται και μια 40χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Πλέον τα συνολικά κρούσματα σε όλη την περιφέρεια έχουν φτάσει τα 119, ενώ τα περισσότερα είναι στην Ξάνθη, συνολικά 80. Σημειώνεται πως η περίπτωση της περιοχής απασχόλησε και τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με την Κατερίνα Σακελαροπούλου το πρωί της Τετάρτης, μετά την επιστροφή της Προέδρου από περιοδία στην περιοχή της Θράκης, από την οποία εξάλλου και κατάγεται. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως η Θράκη, ειδικά η περιοχή της Ξάνθης, έχει και την ιδιαιτερότητα να μας δίνει κάποια μικρά ενισχυμένα επιδημιολογικά φορτία και θα χρειαστεί μια ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες εβδομάδες, αλλά θα αντιμετωπίσουμε και αυτό το ζήτημα, όπως νομίζω έχουμε αντιμετωπίσει συνολικά αποτελεσματικά τα ζητήματα της πανδημίας, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Να σημειωθεί πως γραπτή ενημέρωση εξέδωσε το απόγευμα της Πέμπτης στο Υπουργείο Υγείας και ο Σωτήρης Τσιόδρας, στην οποία ανακοινώθηκε ότι έχει καταγραφεί ένα θάνατο σήμερα, ενώ έχουν εντοπιστεί 15 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Οι νεκροί από τον φωνικό ιό στη χώρα μας συνολικά είναι 180, ενώ τα κρούσματα φτάνουν πλέον τα 2.952. Νέα κρούσματα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην περιοχή της Ξάνθης και ξεκινούν και οι προληπτικοί έλεγχοι. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης, τον κύριο Αναστάσιο Καραδέδο, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καραδέδο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και καλησπέρα σε όλους τους θεατές σας. Νομίζω ότι πριν από καιρό που μιλήσαμε και πάλι μαζί, ήταν τότε με τα αιτήματα που έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος και τις διευκρινήσεις που ζητούσαν και τους προληπτικούς ελέγχους μάλιστα που ζητούσατε, και τώρα πλέον βλέπουμε να γίνεται πράξη. Θα λέγαμε κάλλιο αργά παρά ποτέ. Θα συμφωνήσω μαζί σας για το κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αυτό που γίνεται σήμερα το καλωσορίσαμε ως Ιατρικός Σύλλογος. Ευχαριστήσαμε και δημοσίως αυτούς που κίνησαν αυτή τη διαδικασία, προκάλεσαν αυτή την έλευση και μέσα σε αυτούς συμπεριλαμβάνονταν η Περιφέρεια, η Δημοτική Αρχή της Ξάνθης, οι αντιπολιτευτικές παρατάξεις του Δήμου Ξάνθης που επίσης συνεισέφεραν πολύ, ο εμπορικός κόσμος και ο κ. Μωραΐτης που επίσης από τον επιχειρηματικό κόσμο έβαλε και αυτός ό,τι δυνάμεις είχε για να μπορέσει να γίνει αυτή η αρχή, η οποία είχαμε επισημάνει εδώ και καιρό ότι είναι απαραίτητη. Είναι μια αρχή για τον περιορισμό των κρουσμάτων στην περιφέρειά μας, γιατί πλήττεται και ειδικά η Ξάνθη δυσανάλογα, με μεγάλη επίπτωση και μεγάλους κινδύνους στην οικονομία της περιοχής και για το μέλλον. Και θεωρούμε ότι ήρθε η ώρα το κράτος, η πολιτική ηγεσία, οι υπεύθυνοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τον περιορισμό και τη μη διάδοση του κορονοϊού στους όμορους νομούς. Η περιοχή μας έχει υψηλά κρούσματα, έχει υψηλό αριθμό αυτή την περίοδο. Νομίζω κατά προσωπική εκτίμηση ότι έχουμε ξεπεράσει τους 100, τα 100 κρούσματα σε όλη την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, και θεωρούμε ότι αυτή η αρχή μας δίνει μια ελπίδα ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν προς τον δρόμο που είχαμε επισημάνει και εμείς εδώ και
πολύ καιρό. Πιστεύετε ότι αυτοί οι προληπτικοί έλεγχοι θα δώσουν και άλλα κρούσματα, κυρία Καραδέδο? Από αυτό ελπίζω να μάθουμε και εμείς τα αποτελέσματα, γιατί υπάρχει ένα θέμα μεγάλο με την ενημέρωση στην περιοχή μας για τα κρούσματα. Δεν καταλαβαίνω, δεν είναι πια και τα κρυφά της CIA που να ανακοινωθούν. Είναι κρούσματα για τα οποία οφείλουν να μας ενημερώσουν για να ξέρουμε οι πολίτες και να γίνουν οι ενδεδειγμένες κινήσεις απολυμάσεων και προστασίας του πληθυσμού υγειονομικά και της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας της περιοχής μας. Έτσι. Της τουριστικής οικονομίας, των επιχειρήσεων, των καταστημάτων, των εστιατορίων, όλων μας. Γιατί όταν υπάρχουν εγνώτα γνωρίζουμε νομίζω τα κρούσματα. Είναι η δική μου άποψη αυτή, κύριε Καραδέδο, ότι προφυλασσόμαστε και περισσότερο μεταξύ μας και προσέχουμε σε μια περιοχή όταν ξέρουμε ότι υπάρχουν κρούσματα. Κύριε Κουματζίδου, θα πρέπει να προσέχουμε όλοι μας. Έτσι, δεν γενικότερα. Δεν έχει τελειώσει η ιστορία φυσικά του κορονοϊού. Δεν είναι μόνο προσωπική άποψη. Είναι και της κυβέρνησης και των λοιμοξιολόγων και του κύριου Παναγόπουλου που μιλήσαμε χθες από την Αλεξανδρούπολη, του καθηγητού. Είναι και των ιατρικών συλλόγων ότι δεν είναι μια ιστορία για να την περάσουμε εύκολα. Πρέπει όλοι μας με ευθύνη να υπερασπιστούμε τους χώρους μας, τους κοινωνικούς, την περιοχή μας, την υγεία μας και την οικονομία μας. Νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης ανήκει στους πολίτες και οι ίδιοι οι πολίτες πρέπει να διεκδικήσουν το δικαίωμα στην ενημέρωση, το οποίο κατά τη γνώμη μας και κατά το δημοσιογράφο, όπως έχω ακούσει τόσο πολύ και τα δικά σας αιτήματα, είναι ελλειπής και κατά τη δική μου γνώμη ασφαλμένη. Ότι θα έπρεπε όχι μόνο να κοινοποιείται, να τρέχουν οι υπηρεσίες για απολυμάνσεις, για οριοθέτηση, για στοχευμένες έρευνες και για να μπορέσουμε να το περιορίσουμε. Είναι ένα ερώτημα γιατί όλο αυτό το διάστημα δεν έγινε αυτό που γίνεται σήμερα. Έπρεπε να φτάσουμε εδώ. Πιστεύετε θα ανταποκριθεί ο κόσμος σε αυτούς τους προληπτικούς ελέγχους? Γιατί μιλάμε για κάποιες περιοχές που εσείς γνωρίζετε ακόμα καλύτερα, την ιδιαιτερότητα που υπάρχει σε αυτούς τους δήμους που γίνονται οι προληπτικοί έλεγχοι αυτή τη στιγμή. Θα ανταποκριθούν, θα συμμετέχουν σε αυτούς τους προληπτικούς ελέγχους? Κυρία Κουματζίδου, η προσέλευση ήταν εντυπωσιακή σήμερα από τους ανθρώπους που ανησυχούν, έχουν αίσθημα φόβου, ευθύνες, είναι ομάδες υψηλού κινδύνου και είναι και πολίτες που είναι συνειδητοποιημένοι. Υπάρχει όμως και ένα θέμα το οποίο πρέπει να το αναγνωρίσουμε και αφορά τους επιχειρηματίες που είναι φοβισμένοι ότι θα μπορούσαν, άμα τους βρουν θετικούς, να τους κλείσουν την επιχείρησή τους, γιατί ήδη είναι σε πάρα πολύ μεγάλη οικονομική πίεση. Νομίζω με όρους προστασίας ότι το κράτος, ότι έχει τις δυνατότητες επιβολής ελέγχων σε αυτούς που πιθανόν δεν θα θελήσουν και είναι εν δυνάμει διακινητές κορονοϊού. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ναι. Αν δεν θέλουν, θα πρέπει να τους επιβληθεί. Εάν η περιοχή μας, εάν η περιφέρειά μας, εάν ο νομός μας που είναι υψηλού κινδύνου, δούμε ότι έχει ψηλά νούμερα λίμωξης στο γενικό πληθυσμό με αυτά που θα κάνουμε τα 2.500-3.000 τεστ, πώς θα γίνουν αυτές τις τρεις μέρες, θα πρέπει τότε το κράτος να αναλάβει την ευθύνη του να γίνονται τεστ σε αυτούς που θα έχουν τα καταστήματά τους και πιθανόν να γίνεται λίμωξη συχνά, να μπουν αυτά εδώ μέσα στον, να πληρώνονται από το κράτος, να πάνε και οι άνθρωποι να κάνουν τα τεστ, οι εργαζόμενοι τους, οι επιχειρήσεις, για να μπορέσουν να συνεχίσουμε. Δεν γίνεται πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι, να κλείνουμε κάθε τόσο μια περιοχή και να λέμε τι κλείνουμε, μείνετε στα σπίτια σας κλειδωμένοι, θα τρελαθούμε όλοι. Φυσικά. Μάλιστα. Λύση υπάρχει. Έχουμε κράτος, το κράτος έχει πολιτικούς εκφραστές, έχει θεσμούς, έχει εκλεγμένους αντιπροσώπους, έχει ιατρικούς συλλόγους, έχει πανεπιστήμιο περιοχή μας, έχουμε ιατρική σχολή, θα πρέπει να απευθυνθούν εκεί και να δούμε τι θα κάνουμε. Όλοι μας. Έτσι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Καραδέδο, για την συζήτηση. Να είστε καλά, και εγώ σας συζήτηση. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και θα έλεγα να έχουμε ένα φρόνημα θετικό και ένα αισιόδοξο προς το μέλλον, ότι ό,τι και να έχουμε μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, νομίζω ότι μάθαμε κιόλας από εδώ και πέρα ότι θα είναι λίγο πιο εύκολα σε σχέση με όλο αυτό που προηγήθηκε και περάσαμε, το πρωτόγνωρο γεγονός της καραντίνας και της προφυλάξης αυτής. Νομίζω έτσι θα συνεχίσουμε να ζούμε από εδώ και πέρα κιόλας, κυρία Καραδέδο. Ναι.
Συμφωνώ και εγώ μαζί σας και χρειάζεται εγρήγορση και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των πραγμάτων της υγείας. Έτσι. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή νύχτα σε όλους τους σας. Για άλλη μία χρονιά συνεχίζεται η συνεργασία ανάμεσα στις δύο αεροπορικές εταιρείες εκπαίδευσης των αερολιμένα Δημόκρητος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την εξασφάλιση της πυροπροστασίας. Μέσω των πτήσεων που διενεργούν εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι πιλότοι καθ' όλη την διάρκεια του καλοκαιριού, ένα ζευγάρι μάτια επιτηρεί εθελοντικά όλο τον Εύρο και την Σαμοθράκη και ενημερώνει σε περίπτωση φωτιάς ή καπνού. Επί τρία συναπτά έτη, οι πιλότοι της Skies Aviation Academy συνεισφέρουν στο έργο της αποαέρος πρόληψης και προστασίας των δασικών περιοχών του Εύρου. Ο Δημήτρης Πέτροβιτς συγκάλεσε κοινή συνέντευξη τύπου στον αερολιμένα Δημόκρητος σε ό,τι αφορά την εθελοντική προσφορά των δύο αεροπορικών εταιριών εκπαίδευσης πιλότων για επιτήρηση των ζωνών υψηλής επικινδυνότητας εκδήλωση φαινομένων πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου έχει την συνδρομή των εταιριών εκπαίδευσης πιλότων που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης. Η δράση ξεκίνησε πιλωτικά πριν από τρία χρόνια και απεδείχθη στην πράξη ότι η συνδρομή των εταιριών ήταν πάρα πολύ σημαντική και καθοριστική. Η Skies Academy Aviation, η Olympus και η Εγνατία είναι οι τρεις εταιρείες που δραστηριοποιούνται εδώ. Το σημαντικό είναι λοιπόν ότι με τις γνώσεις που έχουν, τις δύσκολες ημέρες, κυρίως τις δύσκολες ημέρες, αλλά και όλο το υπόλοιπο διάστημα της αντιπυρικής περίοδου, εκπαιδεύοντας τους νέους πιλότους, έχουν μία πλήρη κατόπτευση της περιοχής, ιδιαίτερα των δρυμών, των δασών και των ευαίσθητων περιοχών και με την επιτήρηση αυτή, με την δυνατότητα που μας δίνουν, ειδοποιείται αμέσως σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποιος καπνός, ο πύργος ελέγχου και στη συνέχεια η πυροσβεστική υπηρεσία και η πολιτική προστασία. Με χαρά δεχθήκαμε να συνδράμουμε στην πολιτική προστασία του νομού Εύρου στο θέμα της κατάδυσης των πυρκαγιών. Είναι τρίτη χρονιά που συνεργαζόμαστε. Το κάνουμε με χαρά και είναι και τιμή μας που μας το ζήτησε η πολιτική προστασία και ανταποκριθήκαμε αμέσως. Θέλουμε να προσφέρουμε και εμείς στην ακριτική αυτή περιοχή του Εύρου στο βαθμό που μπορούμε σε αυτό το ευαίσθητο κομμάτι. Η σχολή εδράζει εδώ στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Επιχειρούμε με νέα αεροσκάφη. Έχουμε πάρα πολλούς μαθητές, αλλά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης με τους μαθητές που επιχειρούμε σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και στα νησιά μέχρι και Λίμνο Σκύρο, μπορούμε και ταυτόχρονα με την εκπαίδευση να κάνουμε και αεροεπιτήρηση για τυχόν πυρκαγιές ή οτιδήποτε άλλο δούμε, κατευθείαν το αναφέρουμε στο πύργο και ενεργοποιούνται όλα τα μέσα για να προλάβουμε μια κατάσταση. Είναι τρίτη χρονιά, όπως είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης, που εφαρμόζουμε αποτελεσματικά, πιστεύω, μια ιδέα της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου που αγκαλιάζει όλη την περιφέρειά μας. Η ιδέα δεν είναι άλλη από το να προσαρμόζουν τα σχέδια πτήσης των αεροσκαφών την θερινή αντιπυρική περίοδο, έτσι ώστε να γίνεται πρόληψη από αέρος των δασικών πυρκαγιών, δηλαδή έγκαιρη πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στη μη εξάπλωση πυρκαγιών. Εύχομαι με τη σειρά μου καλή αντιπυρική περίοδο. Οι σχολές έχουν και αυτές αποκτήσει μια τεχνογνωσία στο αντικείμενο της επιτήρησης των δασικών μας περιοχών. Στην πράξη έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική συνεργασία των σχολών με την πολιτική προστασία και τον πύργο ελέγχου. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι το ίδιο και φέτος, σε δύσκολες συνθήκες γενικά, λόγω όλων των προβλημάτων και της ιδιαίτερης κατάστασης στο νομό μας. Θα ανταποκριθεί το σύστημά όμως και πιστεύω θα πάμε καλά όπως πήγαμε σαν χρονιές. Με την αγαστή συνεργασία των πιλότων, των εκπαιδευόμενων πιλότων και του κέντρου ελέγχου, εντοπίζονται γρήγορα εστίες φωτιάς ή καπνός από μεγάλες αποστάσεις και δεδομένου ότι συχνά γίνονται εκπαιδευτικές πτήσεις, δίδεται άλλο ένα ζευγάρι μάτια στην πυροσβεστική υπηρεσία που ενημερώνεται άμεσα σε περίπτωση συμβάντος. Κλειδί στην συνεργασία αυτή και στην αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων είναι ο πύργος ελέγχου, που ουσιαστικά συντονίζει και το εκπαιδευτικό έργο αλλά και το έργο επιτήρησης των σχολών πιλότων. Νομίζω ότι η εμπειρία, η τεχνογνωσία από τις προηγούμενες χρονιές έχει δείξει ότι η συνεργασία των σχολών πιλότων, της πυροσβεστικής και του πύργου ελέγχου είναι αποτελεσματικότατη.
Ήδη είχαμε κάποιες περιπτώσεις που μας ενημερώσανε για κάποιες μικρές δασικές πυρκαγιές και ανταποκρίθηκε το σύστημα όπως σχεδιάσαμε. Ελπίζουμε το ίδιο θα γίνει και στο μέλλον και εύχομαι σε όλους καλή αντιπυρική περίοδο. Τα αεροσκάφη μας είναι καθαρά εκπαιδευτικά, είναι διθέσια και τετραθέσια και έχουμε και μονοκινητήρια και δικινητήρια. Οι μαθητές περνάνε τα στάδια από το μικρό αεροπλάνο προς το μεγάλο, από το μονοκινητήριο στο πολυκινητήριο και είναι έτοιμοι πλέον να πάρουν μια εργασία σε αερογραμμές ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία θεωρούν εμπορική οτιδήποτε άλλο. Ακόμα δίνουμε και πτυχία για ιδιωτικές πτήσεις. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνος μπορεί να παίρνει ένα αεροπλάνο και να κάνει μια βόλτα για αναψυχία. Μετά το πέρας των συνεντεύξεων, στο σημείο έφτασε και η νεαρή εκπαιδευόμενη πιλότος, Χρυσαρέτη Τιχάλα, η οποία πραγματοποίησε πτήση από το Δημόκρητος μέχρι και τη Λίμνο σε μια μισή ώρα, περνώντας και από το νησί της Αμοθράκης. Μια χαρά, έχει πολύ ωραίο καιρό σήμερα. Λίγα σύννεφα πάνω από τη Σαμοθράκη. Πήγαμε μέχρι τη Λίμνο και επιστρέψαμε. Όλα καλά. Το μεγάλο jackpot του Τζόκερ αναμένεται να μοιράσει τουλάχιστον 11,5 εκατομμύρια ευρώ σε έναν ή περισσότερους μεγάλους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό ρεκόρ που έχει συγκεντρωθεί ύστερα από 37 κληρώσεις χωρίς νικητή. Μέχρι και σήμερα έχουν παιχθεί 82 εκατομμύρια στήλες συνολικά. Σε ρυθμούς Mega Jackpot κινούνται τα πρακτορία, καθώς το Τζόκερ μοιράζει 11,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένη είναι από το πρωί η κίνηση στα πρακτορία του ΟΠΑΠ, όπως και η επισκεψιμότητα στο σχετικό ιστότοπο. Η προθεσμία κατάθεσης δελτίων είναι έως τις 9.30 το βράδυ της Πέμπτης και όσο πλησιάζει η ώρα της κλήρωσης, τόσο αυξάνεται ο ρυθμός με τον οποίο συμπληρώνονται οι στήλες του παιχνιδιού. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι την περασμένη Τρίτη, τις τελευταίες ώρες, πριν από την κλήρωση για τα 10 εκατομμύρια ευρώ, παίζονταν 20.000 στήλες το λεπτό. Όπως όλα δείχνουν, τα δελτία που θα συμπληρωθούν θα ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο που κατατέθηκε την Κυριακή που μας πέρασε. Το Τζόκερ, όπως έχει πληροφορηθεί όλος ο κόσμος, υπάρχουν συνεχόμενα jackpot. Με αποτέλεσμα να έχει ανέβει ο αριθμός των κερδών προς τους παίκτες. Είναι κάτι το οποίο είναι ελκυστικό για τον παίκτη. Με αποτέλεσμα να είναι και μεγαλύτερος ο τζίρος στα πρακτορία, ειδικά όταν έχει μεγάλα jackpot, όπως είναι αυτό. Από όσο θυμάμαι είναι από τα, ίσως το μεγαλύτερο σε αριθμό που μοιράζει τα κέρδη και είναι ελκυστικό για τον παίκτη. Το γεγονός ότι μετά την περιπέτεια του κορονοϊού έχουν αυξηθεί και οι κληρώσεις, δοθούν τον κόσμο στα πρακτορία πραγματικά για τον Τζόκερ, με την ελπίδα να είναι ο κάθε ένας σου τυχερός. Από τις 27 Φεβρουαρίου το 2020, οπότε και ξεκίνησε το σερί των jackpot στο Τζόκερ, έχουν παιχτεί περισσότερα από 82 εκατομμύρια στήλες συνολικά. Οι κληρώσεις χωρίς ανάδειξη μεγάλου νικητή για τη συγκεκριμένη περίοδο είναι 37, αριθμός ρεκόρ συνεχόμενος jackpot στην ιστορία του παιχνιδιού. Την ίδια ώρα, στη δεύτερη κατηγορία του Τζόκερ από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί 37 επιτυχίες που έχουν μοιραστεί 1.594.000 ευρώ. Στο συγκεκριμένο σερί των jackpot, σύμφωνα με στοιχεία από την ιστοσελίδα του ΟΠΑΠ, ο αριθμός 13 ήταν ο πιο τυχερός μεταξύ των 20 αριθμών Τζόκερ, καθώς εμφανίστηκε 5 φορές, δηλαδή τις περισσότερες φορές. Ακολούθησαν οι αριθμοί 7 και 10 που κληρώθηκαν 4 φορές ο καθένας. Στον αντίποδα, οι αριθμοί Τζόκερ 4 και 5 δεν έχουν εμφανιστεί καμία φορά στις τελευταίες 37 κληρώσεις. Ο κόσμος να μην είναι επιφυλακτικός και δύσπιστος. Και από προσωπική πείρα γνωρίζω περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν κερδίσει μεγάλα νούμερα. Βέβαια, ο κάθε ένας νικητής για τους δικούς του ευνόητους λόγους δεν θέλει να φανερωθεί. Αλλά από προσωπική εμπειρία γνωρίζω ότι έχουν δοθεί χρήματα με 6 και 7 εκατομμύρια ευρώ σε νικητές και γνωρίζω ότι μοιράζονται αυτά τα λεφτά. Τώρα είναι ένα ποσό, νομίζω, το μεγαλύτερο, κοντά στα 11,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο κόσμος να μην είναι δυσπιστός, γιατί θα μοιραστούν τεράστια ποσά. Ειδικό εξοπλισμό για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις για τον φράχτη στον Έβρο. Δωρεά της Εκκλησίας της Ελλάδος παρέλαβε την Τρίτη ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Του παραδόθηκαν ηλεκτρολογικό υλικό για φωταγώγηση της περίφραξης, θερμικές κάμερες και υλικά συντηρήσεως. Ο Αρχιεπίσκοπος καλωσόρισε τον Υπουργό και τόνισε ότι ο σύνδεσμος της Εκκλησίας με τις ένοπλες δυνάμεις είναι πολύ παλιός και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα συνεχιστεί.
Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο Β, επισκέφθηκε την Τετάρτη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος στα γραφεία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, προκειμένου να παραλάβει ειδικό εξοπλισμό για τις δυνάμεις που φυλάσσουν τα σύνορα στον Εύρο και την θωράκιση του φράχτη στα σύνορα του Εύρου, ύψους 49.000 ευρώ δωρεά της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πρόκειται για ηλεκτρολογικό υλικό για την φωταγώγηση των περιφραγμένων σημείων, καθώς επίσης πράσινο ύφασμα και σειραπτικά, προκειμένου να γίνουν εργασίες συντηρήσεως, ενισχύσεως και επεκτάσεως του υφιστάμενου φράχτη σε έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων. Δωρίστηκαν επίσης θερμικές κάμερες νυχτερινής παρατηρήσεως σκοπεύσεως, προκειμένου να αναβαθμιστεί το οπτικό υλικό των στρατιωτών, προσδίδοντας μοναδικές δυνατότητες εντοπισμού και εγκαίρου αντιδράσεως. Στην ομιλία του, ο κ. Παναγιωτόπουλος ευχαρίστησε την Εκκλησία της Ελλάδος για αυτή τη συμβολική αλλά τεράστια σε συμβολισμό προσφορά σε εξοπλισμό, ύφασμα, υλικά που θα ενισχύσουν το φράχτη και τα εμπόδια που κατασκευάζονται μέρα με τη μέρα στον Εύρο, αλλά και αυτά τα εξελιγμένης τεχνολογίας υλικά, τις θερμικές κάμερες που θα καταστήσουν πιο αποτελεσματική την εποπτεία των σύνορων από τους άγρυπνους φρουρούς που φυλάσσουν τα πάντα. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις διαχειρίστηκαν επιτυχώς την οξύτατη κρίση του Μαρτίου στον Εύρο, όπου επρόκειτο για μια απόπειρα οργανωσμένης εισβολής με συγκεκριμένη αρρωγή, υποστήριξη καθώς και στόχο μεταξύ άλλων της εσωτερικής μας αποσταθεροποίησης. Οι ένοπλες δυνάμεις, σε αγαστή συνεργασία με την ελληνική αστυνομία και το λιμενικό στα θαλάσσια σύνορα, αλλά και με τη θαυμάσια στάση των ακριτών του Εύρου, επέτυχαν να αποκρούσουν αυτή την απόπειρα εισβολής. Επανέλαβε δε η κρίση, η οποία δεν εξέλιπε, και να είστε σίγουροι ότι δεν αισθανόμαστε ότι εξέλιπε. Προγραμματίζουμε τις δράσεις μας ώστε να συνεχίσουμε να φυλάττουμε τα σύνορα της πατρίδας και τα χερσαία και τα θαλάσσια. Οπωσδήποτε, με τη βοήθεια του Θεού, είχαμε επιτυχή αντιμετώπιση, η οποία μεταξύ άλλων έφερε και αφύπνιση σε όλο το έθνος, έτσι ώστε να αντιληθούν δυνάμεις και να αντέξουμε την πρόκληση, παρατήρησε. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι ο αγώνας αυτός, ο οποίος δεν εξέλιπε με την κρίση του Μαρτίου, της καθαράς Δευτέρας, συνεχίζεται αμύωτος. Η προσπάθεια να οργανωθούμε ακόμα καλύτερα, να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για ό,τι ήθελε προκύψει, συνεχίζεται. Εντείνεται. Αυτή είναι η κατεύθυνση που δίνουμε και γίνεται αποδεκτή με μεγάλη ευκολία και χαρά από τα στελέχη των ένοπλων δυνάμεών μας. Δεν θα σταματήσει να συνεχίζεται, διότι ο αγώνας για τα εθνικά δίκαιά μας είναι διαρκής και αιώνιος. Εκεί πάνω στον Εύρο, οι δυνάμεις που φυλάττουν τα σύνορα είναι εν πλήρη επίγνωση αυτού του αγώνα για τα εθνικά δίκαιά μας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Ακολουθεί αμέσως μετά η εκπομπή «Επί του θέματος» με τον Αντώνη Τελόπουλο. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα καλό βράδυ και να μείνετε ασφαλείς.